Καλημέρα και καλό μήνα κιόλας. Δεν σας έχω πει καλό μήνα νομίζω. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπετε. Αν και δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, αλλά δεν παριέζει, δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Ο Έρπης, εντάξει, ακόμα δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον δεν έχει αυτό το είχε λίγο πίον. Και εντάξει, ακόμα κρατάει, αλλά θα περάσει κι αυτό. Ελπίζω να είστε καλά, πάρα πολύ καλά. Εδώ μουντίλα έχουμε, άντε να χιονίσει λίγο μπας και χαρούμε κιόλας, αλλά δεν, λίγο βροχούλα ρίχνει. Θα σας δείξω κάτι πολύ ωραίο σε αυτό το βίντεο και ξέρω ότι σε κάποιους θα φανεί λίγο αστείο, λίγο αδιάφορο, αλλά εγώ θέλω να περάσω άλλο μήνυμα δείχνοντας αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα, σε περίπτωση που με βλέπετε πρώτη φορά. Είμαι παιδαγωγός και μένω στο Μόναχο και έχω και αυτό το κανάλι, το οποίο με κάνει και περνάω πάρα πολύ ωραία και έτσι φτιάχνουμε και καινούργιες φιλίες, μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω στο YouTube. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφούλα στο κουτί της εγγραφής που υπάρχει ακριβώς κάτω από το βίντεο και δεξιά υπάρχει ένα καμπανάκι το οποίο μπορείτε να κλικάρετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που εγώ ανεβάζω βίντεο. Λοιπόν, παιδάκια μου καλά, όπως ξέρετε είναι η περίοδος που είναι τα Χριστούγεννα, δώρα από εδώ από εκεί, να βγούμε, να ψωνίσουμε, είναι μια έτσι ωραία περίοδος. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ είχαμε βγει με συναδέλφους και πήγαμε να φάμε. Παιδιά, έκανε ψόφο, πραγματικά βγήκα εκείνο το βράδυ έξω και πραγματικά πάγωσα. Είχε πάρα πολύ κρύο γιατί πήγαμε τα μέσα μεταφοράς. Κάτι τέτοιες στιγμές μετανιώνω ότι δεν έχω πάρει ακόμα δικό μου αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε το ποτό τους οι κοπέλες. Εγώ δεν ήπια ποτό γιατί δεν πίνω. Πέρασαμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Γνωριστήκαμε, μιλήσαμε, είπαμε όμορφα πράγματα, πολλά πράγματα. Ήρθαμε πιο κοντά ένα στον άλλον και τώρα νιώθω και εγώ πιο, όχι φίλη. Γιατί φίλοι δεν είμαι με τις συναδέλφους σε καμία περίπτωση, είναι κάτι πολύ ιερό για μένα. Αλλά ήρθαμε πιο κοντά, πιο ανθρώπινα, πιο κοντά ρε παιδί μου. Λοιπόν, και πήραμε κάποια δωράκια από τη διευθύντρια, τα οποία για μένα είναι τα εξής. Ήταν σε συσκευασία, αλλά εγώ το άνοιξα εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό τώρα δεν σας δείχνω τη συσκευασία. Είναι αυτό το κουτάκι με το με τσάι, το οποίο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι. Είναι γλυκό λεμόνι, ζούσε λιμόνι. Λιμόνι. Ναι, λιμόνι. Αυτό εδώ. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, πραγματικά. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, θέλω να σας το δείξω. Και είναι, έχει μέσα 20 φακελάκια, έτσι, με λατσούλιχε αρώμα, με φυσικό άρωμα. Και αυτό το κουτάκι εδώ, το οποίο έχει σοκολατάκια και γράφει Merry Christmas to you. Εντάξει, για μένα δεν θα είναι τόσο χαρούμενο αυτό Χριστούγεννα. Γιατί θα έχω κάνει την επέμβαση στο χέρι μου και μπορεί να πονάω. Αλλά εντάξει, εφόσον έχω χέρι, μην μιλάω καθόλου. Είναι πάρα πολύ όμορφη συσκευασία. Θα το ανοίξω κιόλας τώρα, που βλέπετε είναι κλειστό. Μισό λεπτό. Λογικά σοκολατάκια θα έχει μέσα. Ναι! Και έχει και σοκολατάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτά εδώ. Έτσι. Cacao nibs. Είμαι σε φάση, παιδιά, που θέλω να κόψω τα γλυκά, όχι τελείως, αλλά να τα ελαττώσω. Γιατί τις προάλλες παρατήρησα ότι είχα πολύ έντονη καούρα και έχω παρατηρήσει γενικότερα ότι όταν τρώω πάρα πολλά γλυκά υπάρχει αυτή η καούρα, δηλαδή με ενοχλεί. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να τα κόψω. Να τα ελαττώσω τέλος πάντων. Γιατί κακά τα ψέματα τρώω πάρα πολύ ζάχαρη. Αυτό δεν είναι καλό για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το στομάχι, για το δέρμα, για το ζάχαρο, για τα πάντα. Δεν κάνει. Και προσπαθώ να το κόψω. Δύσκολο γιατί όπου και να πάω έχει γλυκά. Δηλαδή πήγαμε προχθές σε κάτι φίλους, είχε μελομακάρονα με κάστονο. Να μην φάω, πείτε μου να μην φάω. Έφαγα 2-3, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω μέσα από αυτό το βίντεο ότι εγώ παλιότερα δεν ήθελα να βγαίνω τόσο πολύ με συναδέλφους, γιατί το θεωρούσα τώρα εγώ να πάω εκεί να βγω με αυτές. Άσε μας μωρέ. Ήμουνα πιο κλειστή. Φέτος, μετά από όλη αυτή την ψυχοθεραπεία που έχω κάνει, που έχω αγαπήσει τον εαυτό μου, που είμαι πιο ανοιχτή με τους ανθρώπους, που okay, ναι μεν δεν εμπιστεύομαι, αλλά δεν πάνε που θα κλείνουμε και μένω στους 4 τοίχους. Το έκανα, πήγα, πέρασα πάρα πολύ όμορφα, 3 ώρες, 3,5 έκατσα.
Γύρισα σπίτι με μια συνάδελφο γιατί της είπα δεν θέλω να πάμε τα μέσα, είναι αργά, φοβάμαι, έχει κρύο, δεν ξέρεις ποτέ. Και γύρισαμε μαζί, είπαμε όμορφα πράγματα. Ένιωσα πιο αποδεκτή, αν θέλετε, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι. Ναι, και ήθελα να σας πω ότι αν νιώθετε κι εσείς έτσι κλειστοί άνθρωποι, μην το κάνετε αυτό. Και είναι ωραίο κιόλας όταν είσαι και μαμά και είσαι δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, να έχεις έτσι τέτοιες ευκαιρίες για να βγαίνεις και να περνάς όμορφα, γιατί σε βοηθάει να χαλαρώνεις, να ξεφεύγεις, να μην έχεις τύψεις επειδή ξεφεύγεις. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε παιδιά, είμαστε και άνθρωποι, έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο, να είμαστε πιο ήρεμοι. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι μέσα στο σπίτι και έχεις μόνο τα παιδιά και δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, είτε λέγεται βάψιμο, είτε λέγεται έξοδος, είτε λέγεται μια ταινία στην τηλεόραση, δεν ξέρω τι, δεν είσαι καλά μέσα σου, έχεις τα πολλά νεύρα, πολύ ένταση. Και εγώ αυτό δεν θα το ήθελα. Οπότε λοιπόν, με αυτό το βίντεο ήθελα να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που το έκανα. Δεν ξέρω, ευκαιρία δεν νομίζω να ξαναυπάρξει τώρα τα Χριστούγεννα, γιατί εντάξει, τελειώνει και ο χρόνος, δεν νομίζω να ξαναγίνει. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ όμορφο, έτσι μια Παρασκευή για 2-3 ώρες, να βγαίνω και να περνάω όμορφα, να χαλαρώνω. Όταν λέω βγαίνω, προσέξτε, δεν λέω να πάω σε κλάμπινγκ και να γυρίσω 6 ώρα το πρωί, δεν υπάρχει αυτό. Να πάω 6 ώρα το απόγευμα, να πιω ένα καφέ και να γυρίσω. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό και σε μένα και στα παιδιά, γιατί γυρίζοντας εγώ στο σπίτι θα είμαι πιο ήρεμη, οπότε θα έχω πιο πολύ όρεξη να παίξω με τα παιδιά μου και να μην έχω πάλι αυτό το πω πάλι μαμά, 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 αυτό το πράγμα, και θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε τις απόψεις σας σχετικά με αυτό, ουσιαστικά γι' αυτό έκανα το βίντεο, και να μου πείτε αν βγαίνετε, πώς νιώθετε, αν μπορείτε βασικά να βγείτε, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε όλες κάποιον να μας κρατήσει τα παιδιά. Εμένα σε συγκεκριμένη περίπτωση θα κράτησε ο άντρας μου. Αν δεν ήταν ο άντρας μου εδώ, δεν θα μπορούσα να πάω. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ότι πώς το βρίσκετε εσείς αυτό. Και όταν βγαίνετε μετά νιώθετε άσχημα, τύπου α, παράτησα τα παιδιά μου και βγήκα έξω. Αυτό. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας. Να συζητήσουμε μέσω των σχολείων για αυτό το ζήτημα. Και αυτά. Θα κάνω και άλλο βίντεο μέχρι τα Χριστούγεννα σίγουρα, οπότε δεν σας λέω από τώρα καλές γιορτές. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Παιδιά, κάνετε κάτι να τονώσετε στο νοσοκομικό, γιατί πραγματικά διάβασα, ας πούμε, ότι 8 εκατομμύρια παιδιά στη Γερμανία είναι άρρωστα, τα νοσοκομεία είναι full, και διάβασα κιόλας από ειδικούς που είπανε, αν θέλει να με κράξει κάποιος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι λόγω των μασκών που φοράμε τόσο καιρό και των lockdown και αυτά, δεν υπάρχει αντίσωμα και γι' αυτό αρρωσταίνουμε συνέχεια. Οπότε, τονώστε το νοσοποιητικό, να μην αρρωσταίνουμε όσο μπορούμε. Και εντάξει, δεν είναι και καλό και κάθε μέρα να παίρνει φάρμακα και αντιβιώσει. Εντάξει, δεν είναι καλό και το οργανισμό μα. Αυτά ήθελα να σα πω. Να είστε καλά. Να αγαπάτε του εαυτού σα. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Γεια σα.